Έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα την σπουδαία Στέλλα Κονιτοπούλου. Τι μπορούμε να πούμε για την κυρία Κονιτοπούλου? Την έχουμε όμως στη γραμμή μας. Κυρία Κονιτοπούλου, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Χαιρόμαστε και τιμή μας που τα λέμε μαζί. Και δική μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Και να ξέρετε ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα έρθω στο νησί σας. Θα έρθετε για πρώτη φορά μάλλον, έτσι? Για πρώτη φορά, ναι, έρχομαι εγώ. Έχω ακούσει τόσο ωραία πράγματα για το νησί, ότι είναι φανταστικό. Έχω δει και πολλά ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση που αφορούν το νησί και έχω έτσι πάρει μια εικόνα. Και ανυπομονώ πραγματικά να σας επισκεφτώ. Θα δείτε τις ομορφιές μας από κοντά, κυρία Κονιτοπούλου. Ήδη ακούμε τα υπέροχα τραγούδια σας, τραγούδια που έγιναν μεγάλες επιτυχίες, το ένα καλύτερο από το άλλο. Τι θα μας πείτε το Σαββατόβραδο στο λιμάνι, στην Αγία Πελαγία, τι θα απολαύσουμε? Το Σαββατόβραδο θα τραγουδήσω παραδοσιακά τραγούδια νησιώτικα γνωστά σε όλο τον κόσμο. Επίσης τραγούδια από την προσωπική μου δισκογραφία που πάλι και αυτά έχουν γίνει γνωστά. Και θέλω να πω ότι με συνοδεύουν, έχω τέσσερις μουσικούς που με συνοδεύουν. Να τους πούμε, ναι, βέβαια, ναι. Ναι, είναι στο βιολί ο Κώστας ο Γεωργούλης, στο λαούτο ο Δημήτρης Ωρέντας και στο δεύτερο λαούτο ο Δημήτρης Ωράπης και ο Βασίλης ο Οικονόμου στα Κρουστά. Θέλω να πω ότι και τα δύο παιδιά που παίζουν λαούτο τραγουδάνε και αυτοί. Και μάλιστα έχουμε ετοιμάσει και ένα πρόγραμμα με δικά σας τραγούδια. Παραδοσιακά δικά σας τραγούδια. Μπράβο. Για έτσι να τιμήσουμε και εμείς την πρόσκλησή σας και τη φιλοξενία σας. Μπράβο, πολύ ωραία. Και θα υπάρχει και, είναι συναυλία, ξέρω να γνωρίζω, αλλά θα έχουμε κάνει πρόγραμμα για όλα τα γούστα. Αν σηκωθεί κάποιος να χορέψει θα το συνεχίσουμε, θα διασκεδάσει ο κόσμος. Έτσι. Ό,τι γίνει, ας πούμε, ό,τι βγήκε στον κόσμο και σε εμάς. Δεν μπορεί να ακούσει κάποιος εσάς και να μην σηκωθεί να χορέψει. Αυτό είναι αδυνατόν. Οπότε θα έχουμε και χορό. Εξάλλου το λιμάνι έχουμε χώρο εκεί. Οπότε θα χορέψει και ο κόσμος, πιστεύω, και θα το ευχαριστηθεί. Με χαρά, ναι, βεβαίως. Και εγώ αυτό περιμένω πραγματικά. Και δεν ξέρω, έτσι έχω δει τόσο ωραίες εικόνες για το νησί που σκέφτομαι και κάποια φορά τώρα να προγραμματίσω και διακοπές εκεί. Βεβαίως, γιατί όχι, βεβαίως. Για να έχετε και το χρόνο. Νομίζω ότι μόλις έρθω θα το κάνω και αυτό. Να το κάνετε, κυρία Κονιτοπούλου. Τη συναυλία τη διοργανώνει ο Δήμος Κυθύρων, αν θέλετε να πείτε έτσι κάποια λόγια. Την συναυλία την διοργανώνει η Περιφέρεια. Η Περιφέρεια, ναι, μαζί με τον Δήμο. Η Περιφέρεια, συγκεκριμένα η κυρία, η αντιπεριφερειάρχης, κυρία Μπόγρη. Η κυρία Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη, βεβαίως, πολύ γνωστή. Ακριβώς, σε συνεργασία με το Δήμο Κυθύρων. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Βασικά η κυρία Μπόγρη, επειδή ακριβώς δεν πρέπει να γίνονται και πολλές συναυλίες στο νησί σας, θεωρώ, έτσι δεν είναι? Τώρα βέβαια είχαμε και τον κορονοϊό, δηλαδή 2 χρόνια. Εννοώ σχεδόν ότι τίποτα. Η πρώτη της επιλογή ήταν το δικό σας το νησί για τη συναυλία. Γιατί ξέρετε, όταν γίνονται όλα αυτά υπάρχουν διάφορα μέρη, ας πούμε, που μπορεί να προτείνουν. Αλλά εκείνη πρότεινε κατευθείαν το δικό σας το νησί και εγώ με πολύ μεγάλη χαρά το αποδέχτηκα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καθώς και ο δήμαρχός σας εξαιρετικός και στη συνεργασία του και σε όλα ό,τι ζητήσαμε. Και πραγματικά θέλω να τον γνωρίσω και εκείνον από κοντά, να έχω την ευκαιρία αυτή. Σίγουρα θα τον δείτε, θα τον γνωρίσετε. Βεβαίως. Βεβαίως. Οπότε σας περιμένουμε με πολύ χαρά να σας απολαύσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να μας τιμήσει με την παρουσία του, να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, δεν υπάρχει εισιτήριο. Να τονίσουμε αυτό, βέβαια, δεν έχουμε εισιτήριο. Για όλο τον κόσμο, ναι. Και ότι ξεκινάμε στις 9.30. 9.30 το βράδυ στην Αγία Πελαγία στο λιμάνι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα τραγούδι τώρα να αφιερώσω στον κόσμο, ποιο θέλετε να βάλουμε? Ποιο να επιλέξω εγώ? Έχετε εσείς. Έτοιμα τραγούδια που μπορώ να σας πω? Όποιο θέλετε, ναι. Ωραία, ας πούμε τη Γαλάζια Θάλασσα. Τη Γαλάζια Θάλασσα, θα το ακούσουμε, βεβαίως.
Καλή επιτυχία, θα τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Χάρηκα που τα είπα. Καλή συνέχεια. Επίσης και σε εσάς. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Γεια σας.